ήταν η πρώτη σου χρονιά στον ΠΑΟΚ. Πώς την περίμενες, πώς την έζησες, πώς την βίωσες, τι σου άφησε και τι σκέψεις και προσδοκίες σου για τη συνέχεια? Για μένα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί είχα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό στη θέση μου από την αρχή. Επίσης, όταν ξεκίνησα να παίζω και να παίρνω ρυθμό, τρεις φορές έγινε αυτό να τραυματιστώ, με έφερε πίσω. Και αυτό μου δώσε δύναμη ώστε στη συνέχεια να γίνω καλύτερος, να δουλέψω πιο σκληρά και να αφήσω πίσω τους τραυματισμούς μου. Και για φέτος θα προσπαθήσω να μην κάνω τα λάθη που έκανα πέρσι, να είμαι σοβαρός σε όλα τα κομμάτια και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα. Υπάρχουν πράγματα που βλέπεις ότι έχουν αλλάξει από τις πρώτες μέρες και σε σχέση με το πώς ήσουν, αν σκεφτείς πώς ήσουν από τις πρώτες μέρες, και σε σχέση με το πώς είναι η ομάδα, το κλίμα που υπάρχει, διότι πέρσι ήσουν ένα παιδί που μάζευες πράγματα και πλέον είσαι ένα παιδί που έρχονται κάποιοι και σε βρίσκουν. Σε προσωπικό τομέα έχει αλλάξει ότι έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τους μεγαλύτερους συμπαίχτες μου και από τους προπονητές που περάσαν εδώ από την ομάδα, πήρα αρκετά πράγματα. Τώρα στην ομάδα νομίζω έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο και φέτος φαίνεται ότι οι άνθρωποι που έχουν έρθει θέλουν να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όταν θα έχει τελειώσει αυτή η σεζόν, τι θα είσαι ευχαριστημένος προσωπικά? Κάτι το προσωπικό που θα έχεις πετύχει και με τι για την ομάδα? Θα είμαι ευχαριστημένος κυρίως άμα, όπως εγώ, όπως και όλα τα παιδιά, άμα πάρει η ομάδα ένα κάποιο τίτλο. Και προσωπικά για μένα να κατεφέρω να καθιερωθώ στην ομάδα. Πέρσι, βλέποντας την προετοιμασία, τουλάχιστον εγώ μιλάω για τον εαυτό μας προσωπικά, θεώρησα ότι είδες τους παίκτες που θα παίξουν άμεσα. Όταν μετά από τις ατυχίες που είχες με τραυματισμούς και το γεγονός ότι άρχισες να ξεκινήσεις και να σου δοθεί ευκαιρία να παίζεις για σειρά αγώνων, παρατηρήσαμε ότι σε κάποιους αγώνες ήσουν πάρα πολύ καλός, σε κάποιους αγώνες χανόσουν και ήσουν πολύ κακός. Είναι κάτι που σε προβλημάτισε το γεγονός ότι είχες σταθερότητα? Ναι, ήταν η πρώτη μου χρονιά σε μια μεγάλη ομάδα. Είχα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μου. Αυτό είναι κάτι που νομίζω πως θα το καταφέρω με τον καιρό να το βελτιώσω. Είναι στόχος για σένα να το βελτιώσεις? Εννοείται. Χάρη, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις ότι για σένα γράφονται, λέγονται πολλά καλά πράγματα. Οι συμπαίκτες, οι προπονητές σου, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος. Πώς τα αντιμετωπίζεις? Δηλαδή, είναι πάνω απ' όλα αυτή η επιβράβευση ή την αφήνεις λίγο στην άκρη και σκέφτεσαι τι δεν πάει καλά για να το διορθώσεις? Η μεγαλύτερη επιβράβευση για μένα είναι τα λόγια των συμπαικτών μου. Όμως και τα υπόλοιπα λόγια των δημοσιογράφων ή του κόσμου είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά για μένα. Αλλά το θέμα είναι να μην στέκομαι σε αυτά και να δίνω τον κέντρο με αυτό, ώστε να λέγονται αυτά για πολλά ακόμα χρόνια. Και κατά ψέματα, πάω και αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια αλλαγή στο ρόστερ και έχει γεμίσει πάρα πολύ στο κομμάτι το δικό σας. Είναι να έρθει και να παίξει ακόμα στα χαφ. Ο ανταγωνισμός αρχίζει και σκληραίνει πάρα πολύ. Πώς πιστεύεις ότι θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, αν είσαι συμβιβασμένος στην ιδέα να μην έχεις και ένα ρόλο πρώτο πλασάκου, γιατί μπορεί να προκύψει και αυτό? Πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα? Εντάξει, εμένα ο σκοπός μου δεν είναι, από την πρώτη στιγμή δεν ήρθα εδώ για να κάτσω στον πάγκο. Εμένα, όπως κάθε ποδοσφαιριστής, θέλω να παίζω. Και ο ανταγωνισμός θεωρώ πως μόνο καλό θα μου κάνει. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό φέτος? Όπως είπε και ο Νίκος πριν, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Έχουν έρθει άνθρωποι στην ομάδα που μας βοηθάνε σε κάποια κομμάτια της αποκατάστασης που πέρσι δεν υπήρχαν. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί πάρα πολύ στη συνέχεια για να μην έχουμε τους τραυματισμούς που είχαμε πέρσι. Άρη, είναι μεγάλο όνομα για εσένα η συμμετοχή στο Champions League προσωπικά? Πώς το σκέφτεσαι, πώς το περιμένεις? Σκέφτεσαι από τα πραγματικά αρχής και αν με το καλό η ομάδα περάσει στους ομίλους? Σίγουρα το Champions League είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου, θεωρώ. Και είναι όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εκεί, όπως είναι και δικό μου. Έχεις κάνει προτίμηση, κάποιο γήπεδο, κάποιο αποτυμένο σχετικά με το Champions League?
Εντάξει, τώρα αυτό είναι σχετικό, γιατί άμα καταφέρεις και περάσεις στους ομίλους που έχει πολλές διαφορετικές ομάδες, εκεί όλα τα γήπεδα είναι φοβερά. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν πρέπει να ενθουσιάζεσαι καθόλου εύκολα. Και ότι όσο εύκολα ανεβαίνεις, τόσο εύκολα μπορεί να πέσεις. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω έχει να κάνει με τις διαφορές που βλέπεις στους δύο προπονητές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούσαμε προηγουμένως ο Νίκο να λέει ότι με τον Τούδωρο ανεξάρτητα αν ήταν καλός προπονητής, ήμασταν λίγο μπερδεμένοι. Τώρα υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Τι έχει αλλάξει ο Ίβιτς, πιστεύεις, και στα play-off, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ στην πρωτιά, αλλά κυρίως τώρα, σε αυτές όλες τις μέρες που είσαι στην προετοιμασία μαζί. Εντάξει, άλλη φιλοσοφία είχε ο καθένας προπονητής. Ο κύριος Ίβιτς είναι πολύ σοβαρός. Έχει μετρημένα λόγια και προσπαθεί να κάνει δουλειά στο γήπεδο. Χάρης είναι νεαρός, αλλά ζεις το τι γίνεται. Ακόμη και στον Μπας Γιάννα δεν έπαιζες. Τρελαίνεσαι από εκεί που για ό,τι σημαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αδικία, αυτό φέρνει βία. Για το γεγονός ότι υπάρχει μια ομάδα που κερδίζει 28-30 παιχνίδια. Και δεν μπορείς να τους ανταγωνιστείς, ό,τι και να κάνεις. Αυτό θεωρώ, πως είπατε, ότι δεν τρελαίνω μόνο εγώ, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν σε αυτή την ομάδα. Και με όλο αυτό που γίνεται.